Ο γάμος της χρονιάς είναι γεγονός. Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Λάιρα Ζήση. Το ζευγάρι που ήρθε για να αναταράξει τα ελληνικά αλλά και τα κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από το σπίτι του γαμπρού, εδώ στην όμορφη Λεμεσό. Και θα πάμε μαζί παρέα να παρακολουθήσουμε αυτές τις συγκινητικές στιγμές από τα λάματα του Μαυρίκιου Μαυρικίου. Στο Hollywood να με παρουσιάσουν. Δίπλα μου έχω το Μαυρίκιο Μαυρικίου. Καλώς τους καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, θέλω να σου πω αρχικά. Μου σχολιάσες το ενδυματολογικό πριν να ανοίξει η κάμερα. Θέλω να σου πω ότι είσαι εντάξει. Ευχαριστημένη. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που βλέπω μπροστά μου τώρα. Ναι, και εγώ είμαι πολύ ευγνώμων στον Νίκο τον Αποστολόπουλο που μου σχεδίασε αυτό το πολύ ωραίο κοστούμι, το ιδιαίτερο. Του είπα σαμπανιζέ χρυσό, έδωσε τα ρέστα του. Να σου πω, δεν θα υπάρξει πρόβλημα τώρα με την Ηλάιρα. Είναι πιο εντυπωσιακή. Είναι πιο εντυπωσιακή. Δηλαδή, έχεις δει. Τώρα θα δείτε σε λίγο στο τι γίνεται στην Ήφη. Νομίζω ότι η Καλία Μονογιού έκανε, μου το είπε κιόλας, τον ηφικό της καριέρας της. Θα είναι ο γάμος της χρονιάς. Έτσι, νομίζω όλοι όσοι επιμελήθηκαν το κάθε τι που αφορά αυτό το γάμο έδωσαν τα δυνατά τους. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι προηγουμένως την ώρα που ήταν η μητέρα σου εδώ και ο πατέρας σου, δίπλα σου συγκινήθηκες. Πολύ. Δεν περίμενα ότι θα έρθει αυτή η στιγμή έτσι τόσο φυσικά, τόσο ξαφνικά. Τόσο κεραυνοβόλα. Τους έπιασα λίγο εξαπίνηση όλους. Ξαφνικά το Γενάρη τους είπα: ξέρετε, θα κάνω πρόταση γάμου σε μια κοπέλα. Αυτό που δεν και πάθανε ένα σοκ. Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό και όσο τη γνώρισαν και την οικογένειά της και έχουν γίνει όλα τόσο όμορφα, τόσο φυσικά, που δεν υπάρχει πια τίποτα που να μας ξαφνιάζει, ας πούμε. Του τραγουδήσαμε, τον ζώσαμε, τον καπνίσαμε. Τώρα έπεται η συνέχεια. Πάρα πολύ συγκίνηση, γιατί από μικρό παιδάκι τον τρέχαμε από πίσω στα μουσικά του, στα μαθήματα του, στα πιάνα του. Κάθε γονιός συγκινείται σε τέτοιες στιγμές. Καλά πήγαμε, δεν τα κρίσαμε, ήταν οκ. Κάθε ευτυχία και θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Είναι το πρώτο μας παιδί, σίγουρα υπάρχει συγκίνηση. Και να πω ότι ο Μαυρίκιος έχει περάσει τόσα πολλά που αυτή τη μέρα όλα μαζεύονται κοντά μας και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η συγκίνηση. Νομίζω του ανήκει αυτή η μέρα, έτσι, του ζευγαριού. Ναι, να είναι πάντα χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Και θα είναι και μας η χαρά μεγάλη όταν τα βλέπουμε αυτά τα παιδιά να ζουν τον έρωτά τους. Κάθε μάνα για κάθε παιδί ευχείται ότι καλύτερο. Τι επέτε στη συνέχεια, γνωρίζεις κάτι έτσι για το Μαυρίκιο και την Ηλάιρα, μια νεαρχή ίσως, κάτι άλλο που θα ήθελα να κάνουν μαζί στα ζευγάρι? Δεν έχουμε μπλεκεί παιδιά, αυτό είναι θέμα δικό τους, τους τα αφήνουμε ό,τι θέλουν τα παιδιά να αποφασίσουν. Μου ζήτησες απλά ένα αστέρι. Μαυρίκια μου, κάνετε μακροπρόθεσμα, θέλεις σχέδια μαζί με την Ηλάιρα? Ναι. Κοίτα, τώρα θα εξαφανιστούμε, θα μας χάσετε για 20 μέρες. Εξαφανιζόμαστε, φεύγουμε μεθαύριο, πάμε ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου, honeymoon. Πού? Θα πάμε στο συνονόματο. Μαλδίβες, Ντουμπάι, μια ωραία έτσι σειρά που μας φτιάξανε. Να ξεκουραστούμε, να φύγουμε λίγο από τα φώτα, να το ζήσουμε, να το διασκεδάσουμε με τα συναισθήματά μας. Γιατί η διασκέδαση δεν είναι μόνο τραγούδια και χορός ο γάμος. Είναι και η εκκλησία που θα πάμε τώρα να σταθούμε εκεί στο μυστήριο. Δεν ξέρω δηλαδή τι καλό έχω κάνει στη ζωή μου και μου έχει έρθει κάτι τόσο όμορφο να ζήσω. Γιατί είμαι πολύ workaholic άνθρωπος. Το μόνο που με ένοιαζε μια ζωή ήταν η δουλειά μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ξέρεις, οικογένεια, παιδιά, σκυλιά. Ήμουνα πάντα το ελεύθερο πνεύμα. Νομίζω έχει αλλάξει κατά πολύ η ζωή σου, η ζωή σας, αφού είναι από κοινού πλέον. Θέλω να καταπιαστώ από μια σου λέξη προηγουμένως, από τα φώτα, από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε πρόσφατες σου δηλώσεις στο T-Life, είπες ότι σχολιάστηκες ποικιλοτρόπως από τον κόσμο. Ναι. Θέλω να μου πεις γιατί νομίζεις έγινε αυτό, Μαυρίκη. Κοίτα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να απασχολεί για το θέατρο, για τη μουσική, για τα τραγούδια, ξαφνικά μοιράζεται ένα τόσο προσωπικό δεδομένο, μια πρόταση γάμου, από το πουθενά. Εγώ επειδή δεν απασχόλησα και στο παρελθόν με σχέσεις και όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν με είχαν και στο μυαλό τους ότι είμαι ο άνθρωπος που κάποια στιγμή θα κάνω οικογένεια, θα βρω μια γυναίκα και θα είμαι ένας φυσιολογικός άντρας. Νομίζω αυτό τους έκανε εντύπωση. Για μένα ο γάμος δεν είναι διασκέδαση.
Είναι ιερό, είναι κάτι πολύ ιερό και έχω σκοπό να το ζήσω, να ξέρετε. Ίσως να και να παραέγινε όλο αυτό με σένα, με την Ηλάιρα, όχι από εσένα προσωπικά, από τα μέσα. Ναι. Και γι' αυτό ίσως ο κόσμος να σχολιάζει ποικιλοτρόπως, ναι, εσάς. Κοίτα, πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι εμείς, επειδή τα διαβάζω κιόλας κάποια, ότι μα βγαίνουν όλη μέρα, μιλάνε τα προσωπικά τους, τα εκθέτουν, λένε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν μπορώ να το αποδείξω στον κόσμο, απλά το λέω και όποιος θέλει το πιστεύει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι άνθρωποι σαν εμάς έχουμε κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στους δημοσιογράφους, στα κανάλια, στις εκπομπές. Δεν μπορώ εγώ από μια ζωή ως μαυρή και ως καλλιτέχνης παραγωγός ζητούσα από όλους εσάς, και όταν λέω εσάς δεν εννοώ εσένα προσωπικά, εννοώ τους ανθρώπους που κρατάνε μικρόφωνο, τους παρουσιαστές, τους αρχισυντάκτες, τους καναλάρχες. Παίξτε με, παίξτε τη δουλειά μου, παίξτε. Πρέπει λοιπόν όταν έρχεται μια ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο σταμάτητα, ακατάπαυστα από όλα τα κανάλια και σου λένε βγήκες εκεί, θέλουμε κι εμείς μια δήλωση, θέλουμε κι εμείς αυτό, μα θέλουμε κι αυτό, θέλουμε κι εκείνο, θέλουμε κι το άλλο. Δεν μπορώ ξαφνικά να ψωνιστώ. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Θα το κάνω τώρα, ας πούμε. Τι τους απαντάς, θέλω να μου πεις όλους αυτούς. Τους απαντώ ότι εύχομαι κάποια στιγμή να ζήσουν ένα τόσο δυνατό συνέστημα, σαν αυτό που έζησα εγώ, που να τους κάνει να φαίνονται έτσι λίγο τρελαμένοι όπως φαίνομαι εγώ, ας πούμε, στα μάτια τους. Λοιπόν, θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλός, που σ' αγαπώ, Ηλάιρα, και ό,τι θέλετε πείτε. Αυτή τη στιγμή το ζεύγος ενώνεται με τα ιερά δέσμα του γάμου. Ας πεις ένα πρώτο σχόλιο μετά από αυτή σου την εμπειρία, Μαυρίκη, και η Ηλάιρα μαζί. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά. Δεν μπορούσα να κρατηθώ να μην κλάψω. Έκλαιγε συνέχεια, παιδιά, έκλαιγα και εγώ, κρατιόμουν, της έσφυγα, μου έσφυγε. Να σου πω, όταν μας μίλαγε ο Πάτερ, ένιωθα λες και είχε κατέβει ο Θεός μπροστά μας και μας έδινε την ευλογία του, πραγματικά. Δεν πάτησε στο πόδι του Μαυρίκη. Όχι, δεν πάτησα, παιδιά, τον φίλησα. Όχι μόνο δεν το πάτησε, κέρδισε και ένα φυλάκι. Αυτό το αστεάκι που είδαμε στην έναρξη εδώ τη εκκλησία. Αυτό μέλο σε χρήση δρόμου. Δεν είναι δικό μου, παιδιά. Δεν ήταν σε κάποια σκαλέτα αυτό. Αυτό έκανε αυτό, αγάπη. Ο αδερφός μου φταίει για όλα. Ναι. Το κατάλαβα εγώ. Τον έβαλα να την οδηγήσει να την φέρει. Πάλι καλά που μου την έφερε, δεν λες. Υπάρχει ένα βίντεο που δεν ήταν στη σκαλέτα που θα το δείτε. Πολλά δεν ήταν στη σκαλέτα, βασικά. Μαυρίκη, ο Νονός δεν ήταν εδώ στην εκκλησία. Ο Νονός, επειδή έχει το πρόγραμμα που έχει, έστειλε την Ονά και θα είναι στο Μόντε Καπούτο. Μας περιμένει. Εμείς τους καλέσαμε όλους. Τώρα που θα θέλουν. Τώρα που θα θέλουν να πάμε στην εκπομπή τους. Να κλείσουμε με ένα φίλι, Μαυρίκη και η Ηλάιρα στην κάμερα.